Συνάντηση με τον Δήμαρχο Αρταίων θα έχει το Σωματείο των Αυτοκινητιστών Ταξί την επόμενη εβδομάδα σε μία από κοινού προσπάθεια εξέβρεσης λύσης ύστερα από το πρόβλημα που προέκυψε από τη δρομολόγηση των μίνι μπας. Δίπλα στον κλάδο και ο νομάρχης Άρτας που άκουσε με προσοχή τα αιτήματά τους. Στους δρόμους βγήκαν οι αυτοκινητιστές ταξί διαμαρτυρώμενοι για τη δρομολόγηση των μίνι μπας. Το πρωί πραγματοποίησαν τριώρη στάση εργασίας και πορεία με τα οχήματά τους στους δρόμους της πόλης. Οι αυτοκινητιστές διαμαρτύρονται, τονίζοντας πως τόσο οι γραμμές όσο και τα δρομολόγια είναι διαφορετικά από αυτά που είχαν γνωστοποιηθεί στη Γενική Συνέλευση του κλάδου. Ταυτόχρονα υποστηρίζουν πως δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για τη νέα εξέλιξη, ενώ όλο το βάρος με τη διαφοροποίηση των γραμμών και με τη συγκεκριμένη συχνότητα των δρομολογίων το υπομίζεται ο κλάδος τους. Τίθεται έτσι άμεσα θέμα οικονομικού προγραμματισμού και βιωσιμότητας σε έναν από τους πιο πολυπληθείς κλάδους που δραστηριοποιούνται στην αντιβατική μεταφορά, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Εκπρόσωποι των αυτοκινητιστών ταξί συναντήθηκαν με τον νομάρχη Άρτας Γιώργο Παπαβασιλείου, όπου και κατέθεσαν το ψήφισμά τους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα τη διαβεβαίωσή του πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να επιληθεί το πρόβλημα. Σήμερα, ότι συμφωνείτε διαφωνούντες, εγώ προσθέτω ότι στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και από εσάς θα υπάρχει καλή θέληση και από τη νομαρχία και από τη δημαρχία. Εγώ δεν θέλω να παρορίσω το δικό σας έργο που κάνετε, διότι μερικές φορές γίνεστε και μαζικά μέσα μεταφοράς. Και στηρίζεται προσπάθειες ό,τι έχουν να κάνουν με την μεταφορά των πολιτών. Αλλά απλά θέλω να τονίσω ότι και τα μαζικά μέσα επικοινωνίας είναι αυτά τα οποία πρέπει, με τη μεταφορά πρέπει να τα στηρίξουμε.